Λοιπόν, κέντρο αριστερά, παιδιά. Εδώ τα θέματα είναι όπω καταλαβαίνετε καθημερινά. Εδώ έχουμε εκλογέ όμω. Βέβαια. Πάμε σε δεύτερο γύρο, την Κυριακή. Ανδρούλακη Δούκα, Δούκα Ανδρούλακη. Για να δούμε ποιο θα είναι ο επόμενο πρόεδρο του Πασόκ. Ο κ. Φάνηκε Δονή μαζί μα, βουλευτή Επικρατεία. Γεια σα και τον Δονή. Έχει απαντήσει <συντήριξη> ήδη στο ερώτημα, κ. Καλά, ναι, Φαντήσε. κ. Δονή έχει απαντήσει. Ναι. Λοιπόν, ε, σε ποιο ερώτημα. Στο ερώτημα, ποιον στηρίζετε. Εσεί το είπατε από την αρχή. Το έχετε πει από την αρχή και το σέβομαι πολύ εγώ να ξέρετε ε, αυτό. Ωραία. Παρά το ε, ντεμή, το προτιμώ εγώ αυτό. Ναι, όντω. Α Δικαίωμα του καθενό βέβαια είναι. Αυτό ήθελα να πω. Πείτε ότι ο κ. Σαντουλάκη κερδίζει την Κυριακή. Τι πρέπει να αλλάξει. Νομίζω καταρχάς ότι από την πρώτη στιγμή πρέπει να είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι, να γίνουν όλα γρήγορα, γιατί ε, είναι και ένα θέμα του μηνύματο. Το μήνυμα το πρώτο είναι να γίνει πιο ανοιχτό το κόμμα, ε, τα όργανα πιο μικρά και πιο συχνά συνεδριάζοντα, ε, να είμαστε όλοι μαζί. Νομίζω το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου έδειξε σε μια πάρα πολύ σοφή κατεύθυνση, που είναι η δημιουργία μια παράταξη. Γιατί καθένα από του υποψηφίου, και ιδίω του τέσσερι βασικού. Εκφράζει μια δική του εκδοχή του πασό και ένα δικό του κόσμο, ο οποίο μπορεί να λειτουργήσει συνθετικά, mm -hmm. αν το πρόσωπο που θα εκλεγεί η Πρόεδρο είναι συνθετικό. Και νομίζω ότι ο έχει αποδείξει, έχοντα περάσει από όλε τι κλίμακε του Πασόκ, από το απλό στέλεχο μέχρι την ανώτερη θέση που είναι του Πρόεδρου, ότι μπορεί να λειτουργήσει έτσι συνθετικά. Άρα λοιπόν ένα συνθετικό αποτέλεσμα, για μένα δεν, ο πρώτος γύρος δεν πετυχαίται όταν πάει στο δεύτερο, τον κρατάς και μετά το δεύτερο, mm -hmm. ένα συνθετικό αποτέλεσμα το οποίο πρέπει να εκφράσουν και τα όργανα και αν θέλετε το μήνυμα και αυτό μπορεί να μα κάνει. Δεν πάνε μπορεί πάνε. να λειτουργήσει συνθετικά, λένε όμω οι αντιπαλοί. Και ο κ. Ζούκα το λέει και οι υπόλοιποι οι υποψηφοί, οι υποψηφοί είπαν, δεν μπορεί να λειτουργήσει συνθετικά. Ότι αυτό που έκανε είναι να δική με την ομάδα του. Μέρο τη οποία εμπιστεύεστε και εσεί την ομάδα του. Εγώ θα σα πω, ότι... πω ότι επειδή ακούω Θυμάστε που λέγανε διορισμένοι και διορισμένοι. Δύο θέσει είχε στο επικρατεία εκλόγιμε. Έβαλε έναν άνθρωπο, ο οποίο δεν τον ψήφισε το 2021 και δεν τον ψήφισε και δεν ήταν βουλευτή. Και πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει ο πρόεδρο να είναι βουλευτή. Δεν γίνεται αλλιώ. Τότε ήταν το τρίτο κόμμα και είχε ένα χρόνο μπροστά από τι εκλογέ. Τώρα είναι το δεύτερο κόμμα και έχει τρία χρόνια μπροστά τι εκλογέ. Έβαλε λοιπόν εμένα που δεν τον ψήφισα και έβαλε τον ε, Δημήτρη Τομάτζο, ο οποίο επίση ήταν στερόντο συνεργάτη, φόβο για να δεν ανήκει δηλαδή στη δική του. Α το πούμε έτσι, αυτό που λένε ομα... ομάδα. Ομάδα, ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν είναι ένα άνθρωπο που ξέρει κάτι... να χτίζει ομάδε και βέβαια ανέδειξε και δύο. Για... Αν το λέμε για εμά, αλλά και θα το έλεγε και για τον κύριο Δούκα που τον έχρισε υποψήφιο στο Δήμο, νέου ανθρώπου. Έβγαλε. Το ερώτημα είναι το εξή. Αυτό το άργανα, Αυτά τα άργανα, αυτό το όργανο που λέτε, κάτι σαν ξέρω εγώ, το παλιό εκτελεστικό γραφείο που λέγαμε κτλ θα λειτουργεί κανονικά, θα συμμετέχουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στην πρώτη γραμμή τώρα, δηλαδή οι υποψήφοι πρόεδροι Εντάξει, που έδειξαν ότι έχουν και μια δυναμική. εγώ δεν είμαι ο αρμόδιο τη απαντήση. Όχι, πω, αλλά πώ το σκέφτεστε εσεί. Νομίζω ότι ο λόγο για τον οποίο. Υπήρχαν δύο λόγοι για την οποία τα όργανα δεν λειτουργούσαν τακτικά. Οι πρώτον, ήταν πάρα πολύ μεγάλα, γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλα, για να εκφράζουν τι εσωκομματικέ ισορροπίε. Δηλαδή, ναι. για τον αντίθετο λόγο από αυτόν για τον οποίο κατηγορείται ο Νίκο Αντλάκη. Και ο δεύτερο λόγο είναι ότι είχαμε συνεχεί ναι, αυτό το σχήμα. Και ο δεύτερο λόγο είναι ότι είχαμε συνεχεί εκλογικέ αναμετρήσει. Και λέω καμιά φορά την λίγο τετριμένη φράση, αλλά θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω: Ότι στην πολιτική συνδυάζει το αναγκαίο με το επίγον. Και οι αλλεπάλληλε εκλογικέ αναμετρήσει μα ανάγκασαν να ασχολούμαστε με το επίγον και όχι με το αναγκαίο. Ναι. Το αναγκαίο τώρα είναι να φτιάξουμε αυτά τα πράγματα και, και ξέρουμε και τι λάθη έχουν γίνει. Η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριο Γερουλάνο. Και ο κύριο Δούκα, ο οποίο θα φανε... το... Αν, Αν κερδίσει ο Γανασίρο ο ο πολύ σημαντικέ επιδόσει και ο Γιώργο Λάγκεν, πώ μπορούν να αξιοποιηθούν την επόμενη μέρα. Μα τι λέτε, Νομίζω ότι υπάρχουν ένα σωρό τρόποι. Πώ να πρώτο αξιοποιηθούν, σα λέω. Είναι ε, πάρα πολύ σημαντική η συμβολή του για να φτάσουμε στην επόμενη φάση. Που η επόμενη φάση είναι να πάρουμε πέντε μονάδε από τη Νέα Δημοκρατία και να γίνουμε πρώτο κόμμα. Αυτή να. είναι η ουσία. Ε, και νομίζω ότι. Με κάθε τρόπο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τον πρώτο. Υπήρξε ε... καμιά συμφωνία, ξέρετε. Όχι, συμφωνίε, να σα πω κάτι. Ε, δεν γίνονται παζάρια. Ο καθένα αφήνεται να εκφραστεί ε, αν θέλει, αν δεν θέλει να πει στον κόσμο του να κάνει ό,τι θέλει. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καθαρό ο τρόπο με τον οποίο έχει κινηθεί ο Άνδρου ναι. Είναι καθαρό γιατί είναι και μια προσέγγιση ήθου και αρχών. Νομίζω ότι είναι και ένα από του λόγου που τον στηρίζω. Το ήθο του και το ήθο που εκπέμπει. Γιατί το Πασόκ. Πρέπει να εκπέμψει ένα άλλο ήθο, όχι το ήθο του κυβερνητισμού. Το ήθο του ότι θέλουμε να πάμε ναι. να, νι, να να, και, ναι. για να αλλάξουμε τι ζωέ των πολιτών. Ο κ. Ζεροδουλάνο και η πρέπει να είναι δίπλα στον επόμενο πρόεδρο, στον κ. Ανδρουλάκη. Αν επανακλυθεί ο κ. Ανδρουλάκη. Ε, πρέπει να είναι δίπλα, ξαναλέμε, όχι απλά να υπάρχουν στον χώρο. Κοιτάξτε, το, το δίπλα το θεωρώ δεδομένο. Εννοούμε ε, για θέσει αντιπρόεδρων και τα λοιπά. Δεν δε, δε μπορώ να μοιράσω εγώ θέσει. Δεν θα μοιράσετε δε, θέσει. Δεν δε, δε ξέρω αν υπάρχουν και αν προβλέπονται. Μπορούν να γίνουν βέβαια, αλλά ε, για μένα είναι κοντίτσιου συνεκβανών που λέμε και στα Είναι συνθήκη χωρί την οποία δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Το να έχουν κορυφαίο ρόλο ναι. όλοι αυτοί και βέβαια και για τον κύριο Δούκα το πιστεύω αυτό δεν είναι. Αν ο κύριο ναι. Δούκα εκλεγεί, είστε δίπλα στον κύριο Εγώ ε, είμαι Πασόκ, υπηρετώ το Πασόκ. Και αυτό σημαίνει ότι θα αγωνίζομαι για το Πασόκ. Ή θα κουρνιάσετε και θα αφήσετε άλλου να μπουν μπροστά, αυτούς που στήριξαν εγώ, θα, θα, την ουσία του κ. Δούκα. Θα είμαι Ο, ο κ. Δούκα, αν εκλεγόταν, θα έκανε φαντάζομαι την ομάδα του. Ε, εγώ είμαι Πασόκ. Και νομίζω ότι όλοι αυτό εκφράζουμε. Δηλαδή, αν ένα λόγο υπάρχει που είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο για το ότι θα τα καταφέρουμε την Κυριακή, είναι ότι. Με τον τρόπο που έχει κινηθεί ο Ανδρουλάκη αλλά και όλοι όσοι την υποστηρίζουμε, υποστηρίζουμε με τον πιο εμφαντικό τρόπο την ενότητα. Ναι. Αυτό είναι νομίζω ένα από τα βασικά επιχειρήματα υπέρ Να ρωτήσω κάτι. Και το λέω, με συγχωρείτε κύριε Στάιλερ. Παρακαλώ. Χίλια συγγνώμη, αλλά το λέω γιατί βλέπετε τι γίνεται ε, δίπλα, στο ΣΥΝΙΖΑ. Να, ναι, θα το συζητήσουμε και ε, μετά. Βλέπετε ναι, πώς πώ ναι, ναι. χειρίζονται εκεί τι καταστάσει που χειριστήκαμε εμεί. Υπάρχει ένα θέμα, υπάρχει ένα λογικό επιχείρημα από την πλευρά του κυρίου Δούκα. Δεν συμφωνώ τόσο με το αριθμητικό, αλλά λέει 70% θέλουν αλλαγή ηγεσία. Γενικώ όμω, ακόμα και αν αφήσουμε την αριθμητική απ' έξω, υπήξε, οι εκλογέ αυτέ έγιναν πράγματι για αλλαγή ηγεσία. εκλογές... Αυτό το δίλημα, αν δεν την Κυριακή, πώ μπορεί να απαντηθεί. Οι εκλογέ προκλήθηκαν στα μισά τη θητεία του Νίκου Ανδουλάκη, στα μισά, στα δυόμιση από τα τέσσερα χρόνια. Για αλλαγή ηγεσία όμω. Γιατί. Ήταν μια διέξοδος από μια εσωστρέφεια που δημιουργήθηκε γιατί υπήρχαν πολύ έντονες πιέσεις ε, από το βράδυ κιόλα των εκλογών, από το και πέντε που λέμε, ε, και αυτό δημιουργούσε μια τοξική κατάσταση. Νομίζω ότι όπω διεξήχθη ο προεκλογικό αγώνα, και όπω πάμε τώρα στην Κυριακή, και όπω θα είμαστε και μετά την Κυριακή, που πιστεύω θα κερδίσει ο Νίκος, το τοξικό αυτό κλίμα αναιρείται από το, ε, αν θέλετε, την καλή εικόνα που έχουν οι πολίτε για το πώ διεξήχθη αυτή η προεκλογική. Ε, μάχη. Με μια ευπρέπεια, με μια σοβαρότητα. Από εκεί και πέρα. Εγώ το επιχείρημα του 70% όταν το άκουσα. Μάλιστα, είχε κάποια παράσταση εκείνη και, και Δεν το άκουσα και νέα, Το άκουσα αμέσω μετά ε, το κανάλι μου είναι εδώ. Ε, το βρίσκω λανθασμένο και θεωρώ ότι υποτιμάει και την ψήφα των πολιτών. Ε, Καταρχά, να ευχαριστήσουμε του πολίτε που ήρθαν να ψηφίσουν. 303.000 ανθρώπου. Αλλά πέρα από αυτό, οι πολίτε ψήφισαν ποιον θέλουν για πρόεδρο. Όχι ποιον δεν θέλουν. Ψηφίζει θετικά. Δεν ψηφίζεις, Δεν ρίχνει μαύρο σφαιρίδιο παλιά. Αυτό λοιπόν είναι ένα παλιωμοδίτικος τρόπος να βλέπεις την πολιτική και πολύ συγκρουσιακό. Ε, θα έλεγα το αντεπιχείρημα ότι το 80% δεν επιδοκίμασε το να κατέβει ο κ. Δούκας για πρόεδρος. Και μάλιστα ένα αντίστοιχο ποστό και στην Αθήνα που είναι και ο Δήμος του. Αλλά ξέρετε, αυτό ισχύει μόνο ως αντεπιχείρημα. Δεν ισχύει ούτε το επιχείρημα ούτε το αντεπιχείρημα. Εμεί ασχολούμαστε με το 100% που θέλει την ενότητα. Κύριε Δουλέν, πώ θα γίνει το Πασόκ ε, ξανά, πώ θα μπει ξανά σε τροχιά εξουσία χωρί να κοιτάξει και λίγο στα αριστερά του, ή στα δεξιά του. Δεν ξέρω που θέλετε να κοιτάξει περισσότερο. Κύριε Κολοκυθά, εμένα άποψή μου είναι το Πασόκ θέλω να γίνει παράταξη παραμένοντα και κίνημα. Έτσι. Και κόμμα. Αλλά παράταξη κατά βάση. Ε, αυτό θα γίνει με μια ε, αμφίπλευρη διεύρυνση με τον κόσμο και τι ιδέε και τη αριστερά αλλά και του κέντρου που στο κέντρο κερδίζονται οι εκλογέ. Αυτό το λέει η πολιτική επιστήμη τα τελευταία 50 χρόνια. Νομίζω λοιπόν. Ναι, το ότι... κατάλαβε και ο Μισοτάκη και ανοίχθηκε στο κέντρο πάρα πολύ. Ναι, Σα έχει ε... πάρει όλο το χώρο. Αλλά πρέπει να πάρετε και σε κάποιο χώρο. Ναι, κοιτάξτε. Και από ο... τον Μισοτάκη το exit... αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο οποίος... έχουμε, έχουμε ένα στοιχείο που είναι το exit poll των ευρωεκλογών και των εθνικών εκλογών. Τα πάμε πάρα πολύ καλά στο κέντρο. Τον κερδίσαμε κιόλα στι ευρωεκλογέ. Τι συμβαίνει, δεν πάει αρκετό κόσμο από το κέντρο να ψηφίσει. Στι ευρωεκλογέ ήταν και λογικό γιατί είναι πιο χαλαρή η ψήφο. Ναι. Έχουμε λοιπόν πεδίο δόξη λαμπρών αν αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό που ξέρω αν τουλάχιστον αξιοποιεί ανθρώπου που δεν ήταν μαζί του ο κομμάτι. Σα <κυρίζει> λέω, είμαι ένα παράδειγμα, ο Μάντζο είναι ένα άλλο παράδειγμα. Κατηγορείται όμω αυτό, για αυτό το λόγο κατηγορείται από του υποψηφίου του, που μα το λέγανε εδώ πέρα όλοι, <κυρίζει> δε, ότι διοίκησε με μια ομάδα συγκεκριμένη και δεν αξιοποιεί ανθρώπου. Ε, Σα ξαναλέω ότι εμεί τουλάχιστον, αν μπορούμε να θεωρηθούμε. Ε, δεν ήμασταν μαζί του σοκομματικά. Δεν, ε, δεν σημαίνει βέβαια από την άλλη κάτι αυτό. Ε, εννοώ ότι σίγουρα δεν είναι ένα άνθρωπο ο οποίο περιχαρακώνεται, αλλά μπορούμε να βελτιωθούμε περαιτέρω και έχουμε καταλάβει και κάποια λάθη που έγιναν και σα τα ανέφερα πριν. Νομίζω ότι η επίγνωση του τι μπορεί να πάει καλύτερα είναι η καλύτερη εγγύηση του να πάνε πράγματι τα πράγματα καλύτερα. Διότι ε, είναι άλλο το να ξέρει ότι πρέπει να ανοιχτεί, mm. και άλλο το να λέει κάποιο άλλο: Εγώ θα φέρω μια άλλη κλειστή ομάδα η οποία θα την καταστήσει ναι. αυτή. Με το ΣΥΡΙΖΑ, το... κουβέντα πρέπει να κάνετε. Εγώ έχω πει συγκεκριμένα ε, και είναι η προσωπική μου άποψη ότι αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση, ε, την οποία πρέπει να σεβαστούμε γιατί έχει μια ισοκομματική διαδικασία. Με τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, με τον κόσμο που έφυγε από το Πασόκ και έκανε άλλε επιλογέ, όπω μπορεί να πήγε στον κύριο Μητσοτάκη. Με όλον αυτόν τον κόσμο, ο οποίο ανήκει ιδεολογικά στον ευρύτερο χώρο του κέντρου και τη αριστερά, από το κέντρο μέχρι την αριστερά, αυτό σημαίνει παράταξη, πρέπει να ανοίξουμε τα αυτιά μα στι ιδέε του και στα αυτά τα οποία πραγματικά. Άλλιξο, καλείται να έρθει στο Πασόκ. Καλούμε τον κόσμο να έρθει στο Πασόκ. Από εκεί πέρα, εγώ ήμουν πάρα πολύ έντονο, όπω ξέρετε, και δεν το συνηθίζω, όταν άκουσα τον κύριο Ραγκούση να λέει. Ε, διάφορα τα οποία υπονοούσαν ε, Χάιδεμα για να επιστρέψει το Πασόκ και μάλιστα απόρρισε και πώ του ήρθε τη στιγμή που έχουμε σοκομματικέ εκλογέ. Mm -hmm. Και είπε ότι η πόρτα είναι κλειστή. Για ποιου, για αυτού που ήταν υπουργοί του Πασόκ, έγιναν υπουργοί άλλων κομμάτων, mm -hmm. και τώρα που τα άλλα κόμματα δεν έχουν ε, προοπτική ε, εξουσία, θέλουν να ξαναγίνουν υπουργοί με το Πασόκ. Ε, αυτό προσβάλλει τον κόσμο του Πασόκ και απ' την άλλη δημιουργεί και ένα λανθασμένο ηθικά μήνυμα. Ότι επιβραβεύουμε μια τέτοια συμπεριφορά. Άρα για μα με τον ανδουλάκι. Η πόρτα για αυτά τα στελέχη είναι κλειστή. Που ήταν υπουργοί, έγιναν ξανά υπουργοί. Γιατί δεν του ενδιαφέρει το κόμμα. Του ενδιαφέρει το, η θέση του υπουργού. Ν debate πρέπει να γίνει, κύριε. Τι ναι. θα γίνει το debate. Ε, νομίζω ότι ο Νίκο Νατολάκη είναι ξεκάθαρο ότι θέλει το debate. Από εκεί και πέρα θα συνεδριάσει η σχετική επιτροπή. το πει ο Ζούκα τώρα, αν δεν κάνω άλλο συνέδριο που θα γίνει την Παρασκευή. Είναι μια μέρα αυτή. καλή Παρασκευή. Καταρχά ε, ο κύριος Δούκα δεν είναι, είναι μόνο του, εκτό και αν θέλει να πάει μόνος του. Όχι, λέει ότι προτείνει μάλλον, το καταλαβαίνω. Το βασικό mm. ε, το... το... ναι. το... πρόβλημα το... αυτή τη στιγμή είναι ότι την Τετάρτη, δηλαδή σήμερα. Σήμερα δεν είναι Τετάρτη. Σήμερα δεν είναι Τέταρτη. Που ήταν η λογική που όλοι προτείναμε για το debate, ο κύριος Δούκα είχε δημοτικό συμβούλιο. Και εγώ ερωτώ, αν δεν μπορούμε να κάνουμε ένα debate επειδή έχει δημοτικό συμβούλιο, πόσο πιο δύσκολο είναι να διοικήσει ένα κόμμα όταν είσαι και δήμαρχο. Δηλαδή, καμιά φορά μέσα από τη συζήτηση βγαίνουν τα ίδια τα επιχειρήματά μα ω ως... Ναι. Επι... Αύριο τα... δεν μπορεί να γίνει. ]ς... Αύριο, α πούμε. Κοιτάξτε, μην με μπλέξετε στι τεχνικέ λεπτομέρειε. Okay. Νομίζω κάτι γίνεται, κα... καγόνες... Έχει ένα αγώνα Εθνική Ελλάδα. Αλλά, αλλά μην μη, μη, μη με μπλέκετε σε αυτά. Ναι, ναι. Λέω το εξή. Μπορεί να φτάσουμε βεβαίω... να μην γίνει τελικά. Σα Σα διαβεβαιώ ότι. Οι δηλαδή. προθέσει του Ανδρουλάκη. Α. Γιατί το συζητήσαμε. Είναι απολύτω θετικέ. Και αυτό δεν πήγε προεκλογικά. Σημαντική. Σημαντική. Ναι, προφανώ. Και του κ. Δούκα, από ό,τι Σήμερα που ήταν η βασική ημέρα, υπήρχε, υπήρχε ζήτημα. Έτσι. Και δεν ήταν δικό μα ζήτημα. Δεν έχουμε ακούσει για σήμερα, σήμερα όμω κάτι. Για την Πέμπτη Παρασκευή ακούμε ότι θα γίνει. Ναι, αρχικά είχαν πει για την Τετάρτη. αλλά την Τετάρτη είχε Γιατί χρειάζεται και ένα χρόνο να δηληστεί το μήνυμα και να αξιολογήσουν οι ψηφοφόροι με βάση τον απόϊχο κάθε γεγονότα. Δεν είναι ότι θα το κάνουν. Άρα λέτε ότι αν γίνει η Παρασκευή είναι. Λέω, λέω ότι χρειάζεται ένα χρόνο. Από εκεί και πέρα πρέπει να κοιτάξουν τα προγράμματά του και οι υποψήφοι και να συζητήσουν. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δεδονή, ευχαριστούμε Παρα πάρα πολύ. Προφανώς. Θα τα ξαναπούμε προφανώ. Θα τα ξαναπούμε πάντα, πάντα χαρά μου να μιλήσω. πάρα πολύ. καλά.